Νέα Ναύτεξ εξέδωσε η Τουρκία με την οποία στέλνει για έρευνε εντό τη ελληνική ΑΟΣ και συγκεκριμένα μεταξύ τη Ρόδου και του Καστελόριζου το ερευνητικό πλοίο Μπιλίμ 2. Ο υδρογραφικό σταθμό τη Ατάλεια εξέδωσε ναύτεξ για την διεξαγωγή οκένογραφικών και κλιματολογικών ερευνών του ερευνητικού πλοίου Μπιλίμ 2 μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και ανατολικά τη Κρήτη, εντό τη ελληνική ΑΟΣ και τη περιοχή Ευθύνη, όπου έχει δικαιοδοσία ο υδρογραφικό σταθμό του Ηρακλείου για την έκδοση ναύτεξ. Η Τουρκία εμένει στην τακτική έκδοση παράνομων ναύτεξ και με την χθεσινή προκλητική τη κίνηση αφενό εγείρει ζητήματα δικαιοδοσία, καθώ οι ελληνικέ υδρογραφικέ υπηρεσίε και πιο συγκεκριμένο ο σταθμό του Ηρακλείου έχει την δικαιοδοσία να εκδίδει ναύτεξ για την περιοχή αυτή. Αφετέρου, επιχείρηκε με αυτόν τον τρόπο να αμφισβητήσει τα όρια των θαλασσίων ζωνών τη Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τουρκική Ναύτεξ, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου έως και 8 Οκτωβρίου του 2021, ενώ οι συντεταγμένες της δεν οριοθετούν θαλάσσια περιοχή ως συνήθως, αλλά αντιθέτως αποτυπώνουν την πορεία του ερευνητικού πλοίου, όπως αναφέρεται ρητός. Σημειώνεται ότι μόνο οι γραμμές 1 έως 4 αφορούν την πορεία του Μπιλίμ 2, κάτι που διακρίνεται στους χάρτες.